Στόχος του ΚΚΕ ποιος είναι σε αυτές τις εκλογές? Είναι στο πώς απαντάμε στο βασικό ερώτημα, το ποιος θα αντιπαλέψει και μάλιστα θα ασκήσει μαχητική αντιπολίτευση στην πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στην κοινή στρατηγική κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Από τη μια μεριά υπάρχει συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα βάλουν πλάτη στα δύσκολα, προσπαθώντας να προσφέρουν λαϊκή συνένεση στην κυβερνητική πολιτική, όπως κάνανε και στο παρελθόν. 50% των νομοσχεδίων ο ΣΥΡΙΖΑ, 70% το ΠΑΣΟΚ. Και από αυτή την άποψη, γιατί έχουν ένα κοινό πρόγραμμα, κοινή αυτή στρατηγική. Και από αυτή την άποψη ήρθε περίσσο θράσος η τοποθέτηση τώρα του κυρίου Ζαχαριάδη να μιλήσει για το έγκλημα στο πέραμα. Που όταν ήταν η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να κάνει υποχρεωτική τη συλλογική σύμβαση εργασίας, που προέβλεπε συγκεκριμένα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στην αφηγοεπισκευαστική ζώνη του περάματος. Αυτή τη σύμβαση που με την πάλη τους οι εργαζόμενοι την καταστήσαν υποχρεωτική τώρα. Γιατί ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την είχε κάνει. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς λέμε καθαρά ότι αυτό το οποίο αναμετράται και βεβαίως ούτε το να σκορπίσει ψήφος δεξιά και αριστερά σε διάφορα νέα μορφώματα τα οποία εμφανίζονται, γιατί αυτό αποδυναμώνει το βασικό αντίπαλο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος είναι αυτός? Ο οργανωμένος λαός. Η οργανωμένη εργατική τάξη, οι λαϊκοί αγώνες της νέας γενιάς, των αυτοαπασχολούμενων, των επαγγελματιών του χρόνου και των εμπόρων. Και ο μόνος πολιτικός παράγοντας που μπορεί να δώσει μαχητική ορμή και νέα ανάταση σε αυτό το κίνημα είναι το ΚΚΕ. Γιατί ακριβώς πιστεύει στον πρωταγωνιστικό ρόλο που πρέπει να έχει ο λαϊκός παράγοντας. Πρέπει να γίνει πρωταγωνιστής στον εξέλιξη και όχι θεάτης. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία και ζητήματα που αφορούν την αγορά εργασίας, τους μισθούς, τις εργασιακές σχέσεις και θέματα που αφορούν την προστασία της πρώτης κατοικίας μπορεί να προστατεύσει, αλλά και βέβαια να βάλει στο επίκεντρο τα ζητήματα της υγείας, για παράδειγμα, όπου συνειδητά τα κόμματα που άρχισαν κυβερνητική πολιτική στον τόπο στα τελευταία χρόνια οδήγησαν στην υποβάθμιση των νοσοκομείων, στο κλείσιμο νοσοκομείων, στην Ανατολική Αττική δεν κάναν νοσοκομεία, υποστελεχωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ανύπαρκτη, το ΕΚΑΒ για να μπορέσουν να ιδιωτικοποιηθούν οι διακομιδές και οι υπόλοιποι συνολικά υγεία. Για να τοποθετείτε για τα φορολογικά, είδα και τις ανακοινώσεις, ο λαός θα συνεχίσει, λέει, να πληρώνει το 95% των άμεσων και μέσων φόρων, το κεφάλαιο μόλις το 5%. Μπορείτε να μας πείτε 4-5 συγκεκριμένα μέτρα που εσείς προτείνετε για τη φορολογία? Για να μην τρελαθούμε πραγματικά. Αυτό το βάρβαρο φορολογικό σύστημα το έχουν διαμορφώσει οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ένα. Δεύτερον, είναι προσφυλή τακτική τους. Η προσφυγή στους έμεσους φόρους. Το αύξησε και το ΠΑΣΟΚ το ΦΠΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Από αυτή την άποψη λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχουν κοινή συνισταμένη την εξής: να απαλλάσσουν όσο δυνατόν περισσότερο το μεγάλο κεφάλαιο με διάφορα προνόμια και κίνητρα. Για παράδειγμα, όταν εμείς ζητήσαμε να καταργηθούν οι συνταγματικές φοροαπαλλαγές στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είπαν όχι. Υπογραμμισμένο. Όταν εμείς είπαμε να καταργηθεί. Γιατί η εύκολη απάντηση αυτό είναι γιατί οι εφοπλιστές θα αλλάξουν σημαία και θα. Ναι, προσέξτε όμως ποιο είναι το ζήτημα. Όταν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ διαπραγματευόταν το τρίτο μνημόνιο, στάθηκε μια γροθιά τότε ως κυβέρνηση για να μην φορολογηθούν οι εφοπλιστές που ήθελε ο Σόιμπλε. Και τι έκανε, αύξησε το ΦΠΑ στη θέση. Αντί να φορολογηθούν οι εφοπλιστές, κοίτα κατά. Κύριε Καραθανασόπουλε, να σου πω κάτι. Αύξησε το ΦΠΑ. Το καράβι έχει προπέλα. Αφήστε τώρα τις προπέλες και όλα τα υπόλοιπα. Έχει προπέλα, τι να κάνουμε. Αφήστε τις προπέλες να πάμε και στα υπόλοιπα. Άμα βάλεις την προπέλα, πάμε και στα υπόλοιπα που δεν έχουν προπέλες. Πάει στη Μάλτα. Να πάμε και στα υπόλοιπα. Εμείς βάλαμε εθελοντικό φόρο. Εσείς ψηφίζατε παρόν στα δημοψηφίσματα. Να πάμε και στα υπόλοιπα τα οποία. Α, σκουνάτε το δάχτυλο. Να πάμε και στα υπόλοιπα που δεν έχουν προπέλα. Κατάργηση έμφυα. Ζητάει το ΚΚΕ και αντικατάσταση με τι, με τον ΕΦΑ. Ο ΕΦΑ, ποιος είναι ο ειδικός φόρος ακινήτων, από το 2012 έχει ενταχθεί στο νομικό πλαίσιο, δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ, γιατί είναι ο φόρος στην ακίνητη περιουσία των offshore εταιριών. Και πόσα είναι τα έσοδα από αυτό το φόρο? 4,5 δις. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το λέει. Ενώ αντίθετα ο έμφυα είναι 2,8 που τσακίζει επί της ουσίας τα λαϊκά στρώματα. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι μεροληπτούν όλα αυτά τα κόμματα στο όνομα της διασφάλισης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, γι' αυτό τους απαλλάσσουν από φόρους, όπως για παράδειγμα στις τράπεζες που το διατήρησαν όλες τις κυβερνήσεις τον αναβαλλόμενο φόρο. Αυτά λοιπόν εμείς βάζουμε τα εξής ζητήματα. Πρώτον, ότι πρέπει να καταργηθεί ο έμεσος φόρος, ο ΦΠΑ, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, ο ΕΜΦΙΑ και να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο και η μεγάλη ακίνητη περιουσία. Γιατί ακριβώς
Στεκόμαστε απέναντι στον πραγματικό εχθρό, τον εργαζόμενο και του λαού, και στο φορολογικό σύστημα και στην αγορά εργασίας και στην οικονομία. Ποιο είναι το κέρδος? Έχουν δώσει κυβερνήσεις γη και είδος στους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεκάδες δισεκατομμύρια. Και όμως κλείνουν πολυεθνικές, οι θυγατρικές των πολυεθνικών στην Ελλάδα, παρότι είναι κερδοφόρες. Όπως η Ελλάς κάνει. Έκλεισε το εργοστάσιο ένα τμήμα στην Κόρινθο και τώρα κλείνει και το εργοστάσιο στην Πάτρα. Τι παράγει αυτή? Τα κουτάκια της μπύρας και των αναψυκτικών. Που έχουν μεγάλη ζήτηση. Λόγω ακριβώς του τουρισμού. Είναι κερδοφόρα επιχείρηση. Γιατί κλείνει? Γιατί από το εξωτερικό μπορεί να τα εισάγει πολύ πιο συμφέροντα αυτά τα κουτάκια αντί να τα παράγει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι το κυνήγι του κέρδους, το, που είναι ο Θεός που υπερασπίζεται και η Νέα Δημοκρατιακή, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ούτε οι μισθοί των εργαζόμενων θα βελτιωθούν. Mm-hmm. Ο μέσος μισθός είναι μείον 25% από το 2012. Ούτε πολύ περισσότερο θα υπάρξουν θέσεις εργασίας που να καλύπτουν τις ανάγκες του λαού και των εργαζόμενων. Και πολύ βεβαίως περισσότερο σε αυτό το βωμό θυσιάζονται και οι ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, ακόμη και η ίδια η ζωή. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι πρέπει να συγκρουστούμε με όλα αυτά, τα οποία συνολικά και συνειδητά τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αφήσει να. Σας ευχαριστώ κύριε Θανασόπουλε. Κύριε Βιλιάρτη, σας έρχομαι. Πολύ γρήγορα, 10 δευτερόλεπτα. Η κοστολόγηση είναι άγονη συζήτηση. Τι σημαίνει κοστολόγηση? Αντοχές της οικονομίας. Αντοχές έχει η οικονομία για το λαό, για τους επιχειρηματικούς όμιλους δεν έχει. Και παραπέμπει ευθέως στη δημοσιονομική πειθαρχία και στα ματωμένα για το λαό. Αντοχές έχει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί μέχρι τώρα, κύριε Καθανασόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άποψη, λοιπόν, και εσάς, κύριε Καθανασόπουλε, και εσάς, κύριε Μαρινάκη, και εσάς, κύριε Ζαχαριάδη, και εσάς, κύριε Χριστίδη.